παλεύησαν, γιατί να μην έρθει. Είμαστε αφελείς, παιδί μου, εσύ και εγώ. Είμαστε αφελείς. Τι έγινε δηλαδή. Τι γιατί μας του λέει. Πες του με καταλάβω. Τι να σου πω. Δεν είχαμε πει θα πάμε σινεμά. Να περάσουμε από εδώ στις 8.30. Ωραία, και πού είναι η μάτωση. Στάσου. Και περνάω από 8 και 4 να την πάρω να έρθουμε από εδώ. Και μάλιστα άρχισα και 5 λεπτά και πέρασα και είναι. Την πάω το κουδούνι. Δεν ανοίγει αυτή την πόρτα. Λέω τι συμβαίνει, πως υπάρχει μέσα. Φωνάζω, Μάρο, Μάρο. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και βγαίνει μία Μάρο. Τι να σου πω. Σε τέτοια κατάσταση, σε απερίθαμπτη κατάσταση. Ήταν αλαφιασμένη. Αλαφιασμένη. Τελείως κατακόκκινη. Τι άκριζε ολόκληρη. Άκριζε. Πώς άκριζε δηλαδή. Πήγα να της πιάσω μια στιγμή το χέρι. Και έπτωσε ατμούς. Και να γυαλίζουν τα μάτια της. Και της λέω εγώ. Έτοιμη είσαι. Και μου λέει αυτή. Τώρα σε δυο λεπτά. Κάνω να μπω μέσα. Πες πραγματικά. Στο χοντρό. Επανέκαψε στο χοντρό. Και κατά πάσα πιθανότητα κανέναν έρωτα εκείνη τη στιγμή. Αφού σου λέω άκριζε. Τώρα έτσι.
γιατός έφυγε το Λουξεμβούργο, αλλά μου είπε δεν θα αργήσει να μας αργήσει. Πολύ μονοκόμματος. Τι και εδώ που τα λέμε, δεν το είπατε για τίποτα φοβερό. Σιγά. Πώς. Δεν ήταν φοβερό που του είπε ότι έχω ωραίο κόλλο, τον ωραιότερο κόλλο. Εσύ αυτά λέγονται σχολή τεχνικούς κύκλους. Αυτός ο μαέστρος περί, αυτός μ' ανακάτεψε. Δεν έχει χιούμορ, Αλέκα μου, αυτό είναι. Σε μια εβδομάδα φεύγουμε και χανόμαστε. Και να ζήσουμε και αυτούς τους παλιούς πολιτισμούς τέλος πάντων. Και δεν μου λέτε, με τον Ξανθό τι θα γίνει. Ε, πώς θα φύγω εγώ στην Ταϊλάνδη. Δεν κατάλαβα. Γιατί αυτός που λένε θα έρθει. Τι πώς θα φύγεις εσύ. Μπορώ, Αλέκα μου, να σηκωθώ εγώ και να φύγω. Αυτός που λένε θα έρθει. Θα τον αφήσω εγώ και θα φύγω. Τι κουφέτο είναι αυτό που μας ρίχνεις τώρα. Μπορεί αυτός να είναι το πάθος της ζωής μου. Το πάθος της ζωής σου. Γιατί το αποκλείεις. Α, με συγχωρείς, μια στιγμή. Μπορεί ή δεν μπορεί. Με συγχωρείς. Εδώ δεν είπαμε ότι τίποτα δεν θα μας εμποδίσει να πάμε αυτό το ταξίδι. Είπαμε. Να πάρουμε δύναμη για να ξεκινήσουμε μια καινούργια επιτέλους ζωή. Ωραία, εγώ δεν χρειάζομαι ούτε ταξίδι ούτε τίποτα. Εγώ την αρχίζω εδώ. Δηλαδή θα μας τιμάξεις το ταξίδι στον αέρα. Εγώ αυτόν θέλω. Τον θέλω και τον περιμένω σαν τρελή. Α, θα με κουφάνισε εσύ. Όχι, λέει. Θέλω να ξέρω την αλήθεια. Θέλεις να ξέρεις την αλήθεια, του λέω. Θέλω να ξέρω την αλήθεια, μου λέει. Οπότε μου τη βαράει και εμένα και του το ρίχνω. Γιατί είσαι φλακ. Οχ, αμάν, το πες. Το είπα. Είσαι φλακ. Η ζωή μου μαζί σου δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Ωραία, πούστη. Έμα με έπληξε να παντρευτούμε, να παντρευτούμε και να παντρευτούμε. Δεν θέλω, ρε φίλε, να παντρευτώ. Θα του έρθει κατακούτελο του Αντώνη, Κατακούτελο. Πώς το πες, λέει αυτό, ξαναπέστω. Λέω φλακ και κάνω να κόψω το φιλετάκι μου. Εκεί βλέπω το πιάτο να απομακρύνεται. Απομακρύνεται. Το πιάτο με όλα τα υπόλοιπα στο τραπέζι άρχισαν να απομακρύνονται. Πώς δηλαδή. Σιγά σιγά τράβα γι' αυτό στο τραπεζομάντιλο. Και ξαφνικά λέει, δηλαδή με φλακ και δίνει μία και τα γκρεμίζει όλα κάτω. Oh, και τη στιγμή που τα πέταξε όλα κάτω συνέβη και το φοβερό. Έπιασα το μάτι του να γυαλίζει. Μαχαίρια, πιστόλια, όλα τα όπλα είχε στα μάτια του εκείνη τη στιγμή. Εκεί τα γόνετά μου λυγίσανε, ως βρήκα το κουράγιο να σηκωθώ και να πεταχτώ έξω. Ευτυχώς, ευτυχώς, πέρναγε ένα ταξί, το βούτυξα και έφυγα. Απίστευτο. Τόση, θα με βρει σε κανένα στενό, σε καμιά γωνιά, θα με σκοτώσει. Πώς θα βγω έξω, πώς θα πάω στο σπίτι μου απόψε. Πού θα πας, δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Φοβάμαι, Αλέκα. Θα μείνεις εδώ. Είναι να γλιτώσω αυτή τη φάση. Άμα γλιτώσω αυτή τη φάση, θα του περάσει ο βρασμός. Έτσι, ε! Έτσι! Αλλά για να του περάσει ο βρασμός, πρέπει να φύγετε για Ταϊλάνδη. Ναι, 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 να φύγουμε. Το συντομότερο. Όσο είναι ακόμα καιρός. Καλά, εσύ δεν θα πας στη σχολή σου σήμερα. Για να ηρεμήσει λίγο. Και να χάσει τα ίχνη μου. Γιατί αλλιώς δεν περνάει ο βρασμός. Και να το πάρει απόφαση και να πει, αυτή δεν μου ανήκει πια. Αφού. Στο γκάρ! Στο γκάρ! Τρακαρέ! Φανταζόμουν εγώ ποτέ ότι θα κλείσω άρον-άρον το μαγαζί και θα βρεθώ στο γκάρ! Μίλα, παιδί μου, πες καθαρά, τι έγινε! Αχ, στη Μαλακάσα έγινε το κακό! Στη Μαλακάσα! Αν είναι ρωτάτε λεπτομέρειες, δεν ξέρω. Βρέθηκε εδώ στο αντίθετο ρεύμα. Ποιος! Πώς βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ποιος, Αλέκα μου, ποιος! Εκτός κι αν είχε πράγματα στο μυαλό του. Αν σκεφτότανε πράγματα. Γιατί ο Στέφανος έμαθε να οδηγεί στη Γερμανία. Ο Στέφανος! Γύρισε ο Στέφανος! Η οδηγή της Γερμανίας είναι η καλύτερη της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν καλύτεροι. Δεν έχεις δει τους ταξιτζίδες. Οι καλύτεροι ταξιτζίδες έχουν κάνει στη Γερμανία. Άσε μωρέ τους ταξιτζίδες της Γερμανίας. Πες μας τι έγινε. Ακατάσχετη αιμορραγία! Ε, λοιπόν, τη σταματήσανε. Ναι, 7 γιατροί από πάνω. 7 γιατροί και 8 νοσοκόμες. Γιατί άμα τη σταματήσανε. Σταματήσανε. Άμα τη σταματήσανε, τελείωσε. Αυτές οι αιμορραγίες, όταν σταματάνε, τελείωσε. Κατάλαβες, Ηλέκτρα. Δεν έχει κανένα φόβο να πούμε να... Το θέμα είναι να σταματήσει η αιμορραγία. Σταμάτησε η αιμορραγία. Τελείωσε.